Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Basket City από το κλειστό του Ταύρου, παιχνίδι πρωταθλήματος για τη Superior League. Byron BC εναντίον Transporters. Byron είναι με τα γκρι, Transporters με τα λευκά. Καλό παιχνίδι να έχουμε με σκορ και θέαμα. Ότι επίθεση των Transporters δεν είναι στο καλάθι. Byron στα την άλλη πλευρά. Θα τελειώσει. Παραλίγο να του πήγε κυμμένα τα χέρια. Από τον τσίχνη για το καλάθι. Η Λόπα θα περάσει για τον Θεοδωρόπουλο, ο οποίος έχει ακουμπήσει τη γραμμή εκτός και δεν υπάρχει συνέχεια. Τσιφλιάς με την μπάλα. Το σουτ. Ας το πω επιθετικό ριμπάμπ από τον Σαρθόπουλο. Φυσική μπάλα στον Τσιχλιά και αυτός θα σκοράρει από το ύψος του φάουλ αυτή τη φορά. 4-0 για την ομάδα Byron. Το passing game. Γκέος μέσα η μπάλα για τον άλλο γύρο. Η επαναφορά θα γίνει με τον Καραγκούνη. Δεξιά! Γέος στον Χερουβίν. Γέος για τρεις είναι μέσα. Ανοίγει λογαριασμό για την ομάδα του και θα φέρει το παιχνίδι στον πόντο. Μάνης έφτασε μέχρι το ύψος του Χάιπος. Τον αφήσαν μόνο του. Σούτανε και αυτός τους λιμώνησε. Περουβίν πιέζεται από τον Γεραμάνη. Η μπάλα, η πάσα του δεν θα περάσει για τον Θεοδωρόπουλο. Αλλά τώρα στο χέρι ο Τσίχλιας θα πασάρει απέναντι για τον Ξανθόπουλο, αυτό τον χογυρίζει. Θα αφήσει την μπάλα στον Γεραμάνη, τον Σιτιάχνη Συνάστοχο και ο Σμαζεύει. Θα δώσει μπροστά για τον Χερουβίν. Μέσα η μπάλα για τον κύριο Τσοκοβορή, θα αφήσει το Κωνστάτη κλειστή τώρα από δύο. Πολύ καλή άμυνα της Μπάιρον, θα βρει τον Χερουβίν έξω. Πολύ καλό το deflection του Ξανθόπουλου, η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Καραγκούνη, το σούτ όμως είναι κακό. Ξανθόπουλος για τον Γεραμάνη. Το καλάθι δεν θα πετύχει ο Τσίχλιας, θα το κάνει όμως ο Κολοτούρος. Με δεύτερη προσπάθεια. Καλαρόπουλος. Ρουβίν. Τσίχλιας ψάχνει να βρει πάσα. Κουπά στο σουτ είναι άστοχος. Γκέος παζεύει. Αφήνει για τον Χερουβίν. Εκείνος πιέζεται από το Γεραμάνη, σταθερά μέχρι στιγμής. Χερουβίν για τον Γκέο, Γκέο ξανά για τον Χερουβίν, το 1-2, δεν θα ευστοχίσει. Στο rebound ο Τσίχλιας. Ξανθόπουλος, πολύ ωραία ριβέρ, δεν θα ευστοχίσει με τα μπλο, ίδιο στο επιθετικό rebound, θα αφήσει για τον Κολοτούρο. Που υπήρχε ακριβώς από πίσω του. Ευχαριστώ ήδη για το χαμόγελο. Απλά ήταν πάρα πολύ μικρός ο χώρος επίθεσης μεταξύ των δύο συμπαικτών. Παρ' όλα αυτά κατάφεραν να βάλουν το καλάθι. Γκέος. Θα πάρει το σουτ για τρεις καθώς τον αφήνει άμυνα. Πολύ κακή εκτέλεση.
Time out. Πάμε σε μια ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Συνέχεια στο παιχνίδι με το time out. Στούπα με την μπάλα στα χέρια. Θα πάρει την αποτσίχλια. Θα δώσει την μπάλα μέσα στον κολοτούρα. Αυτό θα πάρει το φάουλ χαμηλά. Σε άμυνα ζώνη. Οι transporters από ό,τι φαίνεται. Δύο, ένας-δύο. Στούπας αφήνει την μπάλα έξω. Το σουτ για τρεις δεν είναι μέσα από τον Κολοτούρο. Το παίξε άσχημο παιχνίδι η μπάλα. Θοδωρόπουλος. Η μπάλα για τον Γκαίο. Ξανά για τον Θοδωρόπουλο, πίσω για τον Γκαίο. Αυτός στον Καραγκούνι. Καναγκαίος, η μπάλα θα περάσει εκτός. Δεν προλαβαίνει να σώσει την κατάσταση. Κακή επίθεση. Η μπάλα είναι εκτός πολύ σωστά. Πολύ σωστά από τα χέρια του Κολοτούρου. Δεν υπάρχει. Ο δεύτερος ζητητής δίνει την μπάλα πίσω στους Μπάιρον. Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο. Παρ' όλα αυτά, ως το πας τους τιμωρεί με την επαναφορά. Θοδωρόπουλος δεν θα σκοράρει με την πρώτη. Ο Πλεξίδας θα μαζέψει το επιθετικό rebound. Θα το κάνει με δεύτερο τρόπο. 13-5. Η πάσα του Γεραμάνη δεν είναι καλή για τον Τσίπλια. Πέρασε εκτός. Πάρα πολύ ωραίο το πασίλιο. Η τριπλέτα. Ξίδας θα βρει στο κόψιμο τον Μαυρίδη. Καθώς θα σκοράδει 13-7. Γεραμάνης μέχρι μέσα το σκλίτ για τον Στούπα που χτυπάει ξανά στα πόδια. Η μπάλα θα περάσει πάλι στον Γεραμάνη. Αφήνει για τον Ξανθόπουλο που θα τελειώσει τη φάση με το ταβλό. Ντάβλο σκλάβο διαφορά 15-7. Γκαίος για τρεις, είναι μέσα, τον αφήσαν μόνο του. Θα σκοράρει, πάμε σε time out και επιστρέφουμε ξανά. Επιστροφή στο παιχνίδι μετά το time out. Στούπας με την μπάλα. Γεραμάνης για τρεις είναι άστοχος. Πολύ ωραία ο Πλεξίδης αφήνει ένα μικρό tipping την μπάλα. Γκαίος τώρα μπροστά. Θέλει να βρει στήριγμα, θα το βρει. Στο Μαυρίδη, Μαυρίδης ξανά για τον Γκαίο, θέλει να βρει τον Πλεξίδα. Η άμυνα είναι πολύ καλή όμως στον Μπάιρον. Πάρα πολύ ωραία η πάσα του Γεραμάνη. No look. Καθώς ο Τσιχλιάς ανέβαινε στην πλάτη, θα κάνει το 17-10. Γκαίος. Πλεξίδα θα πάρει το pull-up jumper. Η μπάλα θα μπει και θα βγει. Γεραμάνης. Στούπας ανεβαίνει. Δεν θα δώσει την παλιά. Έκλεισε ο Πλεξίδας εκεί το σωστό χρειαζόταν. Γεραμάνης όμως θα περάσει όποιον βρει και θα φτάσει μέχρι το δεξί layup. Πολύ. Δεν υπολόγισε καλά ο Καραγκούνης την άμυνα. Κολοτούρος από την άλλη πλευρά θα τελειώσει. Αρχίζει και φεύγει η διαφορά σιγά σιγά. Η διαφορά είναι 21-10. Το σουτ για τρεις είναι άστοχο από τον Μαυρίδη. Του πας μέχρι μέσα, είναι εκεί για να βοηθήσει ο Κολοτούρος, αστοχή, ξανά Στούπας επανανεώνει με δεύτερο επιθετικό rebound.
Ξανθόπουλος, όχι. Λεξίδας Καρθόπουλος, τελικά πάλι η μπάλα είναι στους Μπάιρον. Τα φέρνουν και μαζεύουν το ένα επιθετικό πίσω από το άλλο. Βολοτήρος μέχρι μέσα, το deflection, Θοδωρόπουλος μπροστά για το κείο, έχει γυρίσει άμυνα. Είναι ένας με τρεις. Καλά κάνει και περιμένει. Δεν υπάρχει κανένα στήριγμα. Καγούνης για τον Μαυρίδη. Την μπάλα έφτασε στη γωνία στον Γκέο. Θα πάρει το screen από τον Μπλεξίδο. Θα πάρει και το pull-up jumper. Είναι άστοχος. Η μπάλα μπροστά για τον Κολοτούρο. Γεραμάνης για τον Στούπα. Κακό το τελείωμα. Γεραμάνης μαζεύει. Επίσης κακό το τελείωμα. Τώρα τελειώνει η πολιορκία με τον Καραγκούνη να μαζεύει την μπάλα. Γκέος μπροστά. Μέχρι μέσα θα πάει στο lay-up 21-12. 30 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει. Υπάρχει χρόνος και για τους τρανσπόρτες για την επόμενη επίθεση. Να δούμε πόσο θα απομείνει, πόσο χρόνο θα πάρει τώρα. Θα βιάζονται με τον Κολοτούρο. Θα δώσει στον Ξανθόπουλο, αυτός απέναντι για τον Στούπα. Έξτρα πάσα στο Γεραμάνη, μέσα για τρεις. Πολύ καλό το passing game από την ομάδα του Byron. 3-2 έχουν απομείνει. Γκέος μετά την προσπίση και έτσι θα κλείσει η πρώτη περίοδος. 24-12. Πάμε στην ανάπαυλα και επιστρέφουμε για τη συνέχεια. Συνέχεια στο παιχνίδι, έναρξη της δεύτερης περίοδου. Τους παθιά 3 με το καλημέρα. Θα πετύχει το τρίποντο, 27-12. Καλημέρα εννοείται για το δεύτερο μέρος του παιχνιδιού. Έξπα ακούεται, χαιρούπι με αυτήν την άλλη πλευρά. Μέσα η μπάλα για τον Μαυρίδη. Αυτός έξω για τον Γκέο. Μαυρί μέσα τον Θοδωρή που θα πάει στο lay-up. Γεραμάνης. Η μπάλα καταλήγει στη γωνία στον Κολοτούρο, μετά το passing game έξω για τον Στούπα. Τσίχλιας Γεραμάνος, θα συμβάσα του Τσίχλια. Εκεί είναι ο Ξανθόπουλος για να μαζέψει το επιθετικό. Τσίχλια στο stop από πίσω από τον Γκέο, δεν τον είδε. Και υποψία εφνιδιάσμου, κακή πάσα, έβγαλε τον Θοδωρόπουλο εκτός εμβέλειας του καλαθιού. Γκέος θα πάρει κεντρικό διάδρομο μέχρι μέσα, πολύ καλή άμυνα τον Μπάιρον, ο ίδιος. Πετάει την μπάλα από πίσω, κάθος είχε φάει το χτύπημα. Κάνει το μάτι του. Έφεγε το δάχτυλο με στο μάτι, έχει κάτι θέμα με το φακό του, όπως και να έχει το αποτέλεσμα και το ζητούμενο είναι ότι είναι καλά. Έτοιμος για να συνεχίσει, οι Byron δίνουν την μπάλα στους τρανσπόρτες για να συνεχίσουν να κάνουν την επίθεσή τους, καθώς ο μικρός σταμάτησε με αυτόν τον τρόπο. Υπέρ τους, υπέρ των Byron αυτή η εικόνα. Θα χτυπήσει στο close out, θα δώσει στο Γκέο μέσα το καλάθι. Πολύ καλή συνεργασία των δύο συμμετών. Γεραμάνης. Πολυθούρος. Ξανθόπουλος απέναντι για τον Γεραμάνη. Μέσα πάρα πολύ ωραία. Βρήκε σκαλοπάτι τον Τσίχλια που θα σκοράρει. Θα βγει για κάποιο χέρι πάνω του. 29-16 το σκορ. Μαυρίδης αφήνει για τον Χερουβίμ. Μαυρίδης, έξω η μπάλα για τον Γκέο, είναι άστοχος. Ο Λατούρος έχει πάει μέχρι μέσα να του κλέψει την μπάλα ο Γκέος, καθώς ήθελε να ανέβει ξανά προς το τρίποντο. Περνάει ο πιο βρει ο Γκέος μέχρι το κέντρο, συνεχίζει να έχει την μπάλα. Θα δώσει στον Μαυρίδη που έρχεται σαν τρέλα, αυτός θα αστοχίσει. Γεραμάνης. Να
μέσα η μπάλα για τον Κολοτσούρο. Θα πάρει το stop, αλλά θα κερδίσει το foul. Stop με foul από τον Γεω, τον Θεόδωρο. Το σουτιαδίου είναι άστοχο από τον Ξανθόπουλο. Γκέος αφήνει στον Θεοδωρόπουλο. Θα μπει στο close out. Υπάρχει όμως πολλής κόσμος μαζί με τον συμπαίκτη του μέσα. Θα του δώσει την μπάλα και θα πάρει το φάουλ να πάει στις βολές. Φάουλ από τον... από τον Πρινία. Ο οποίος πέρασε και αυτός στον αγωνιστικό χώρο. Μέσα, θα δώσει τον Γκέο για τρεις. Κερουβί, πολύ ωραία η λόμπα, Γκέος όμως θα στοχίσει. Καλά τώρα μπροστά. Του πας, λάθος η πάσα. Θα πάει κατευθείαν στα χέρια του Χέρου. Ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Θα πάρει στη γραμμή των βολών. Συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Μαυρίδης ήταν να βγάλει την μπάλα έξω στον Πλεξίδα. Αυτή πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου.
το διάδρομο μέχρι μέσα, αστοχή, μαζεύει ο Ξανθόπουλος και θα πάρει το φάουλ από πίσω. Φάουλ το οποίο χρεώνεται ο Γκέος. Φάουλ νούμερο 2. Ο Μαντικόφ. Σκούπας. Μπάλα στη γωνία για τον Τρινία. Δεν είναι καλό το τελείωμα. Παλαιόπουλος. Μέσα η μπάλα. Μέσα το σουτ. Μετά από ώρα θα σκοράρει η ομάδα των Τρανσπόρτες. Ξανθόπουλο, το στούτια 2 είναι άστοχο. Λεξίδας για τον Σερουβί. Θα πάρει το φάουλ, όχι θα πάρει το φάουλ, ο Βρυνιάς θα πάρει το φάουλ, επιθετικό μάλιστα. Το σκριν. Σκούπας, σαν ένα κατέβασμα. Θα δώσουν την μπάλα στον Βολοτούρο. Ξανά σκοπά στο passing game στην περιφέρεια. Καλή άμυνα των Τρανσπόρτερς μέχρι στιγμή. Ακολουθάνε την πορεία. Βολοτούρος μπαίνει μέσα. Ξανθόπουλος μέσα για 2. Έχουμε κολλήσει λίγο επιθετικά εκεί ο Μάρο Μπάιρον. Τα τελευταία λεπτά. Κάνει το drive μέχρι μέσα, πολύ όμορφο να τελειώσει τη φάση, 32-21. Θα δώσει την μπάλα στον Τζίσια, πίσω για τον Στούπα, Σανσόπουλος. Μέσα, ο Τουροσκόβι θα βγάλει έξω στο Βρυνιά, Βρυνιά θέλει να βρει το Τζίσια. Δεν υπάρχει συνέχεια, καθώς η κόρνα έχει σφυρίξει και η μπάλα είναι ακόμα στα χέρια του Βρυνιά, γι' αυτό δεν σταματάει το παιχνίδι. 58 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει. 59 από αυτό με συγχωρείτε για την ακρίβεια. 32-21, το σούτ από το Χερουβί για 3, κακό. Βρυνιάς για τον Στούπα. Έξω η μπάλα για τον Βολοτούρο. Στούπας, δύο παίκτες σχεδόν πάνω του. Θεοδωρόπουλος βουτάει, κλέβει την μπάλα. Θα δώσει τον Μαυρίδη, αυτός στον Χερουβίμ. Μαυρίδης, σαρα Χερουβίμ, για τις δεν θα το πάρει. Προτιμάει τον Πλεξίδα που έρχεται σαν τρέιλερ. Πολύ όμορφα και καλά έκανε. Έφερε την μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό. Keep
Στη λήξη θα μαζέψει το επιθετικό rebound από το σκουπίδι. Αν δεν επιτραπεί η έκφραση, το πέταξε ο συμπέκτης σου. Θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. 34-23. Πάμε σε ένα. Έχει και φάουλ. Καλάθι και φάουλ. Με συγχωρείτε, δεν το κατάλαβα στην αρχή. Εγώ. 34-23 λοιπόν. Βολή από τον Τζίκλια σε νεκρό χρόνο. Και 35-23. Το τυπικό σκορ. Πάμε στην ανάπαυλα του μικρόνου και επιστρέφουμε. Επίστραση στο γήπεδο, τρίτη περίοδος. Χαμή ευκαιρία για τον Μαδρίδη και τους Transporters. Η μπάλα είναι στον Κολοτούρο. Καραγκούνης. Καμπόπουλος, με συγχωρείτε, για τον Γεραμάνη. Λάθος ονόματα χρησιμοποίησα. Μπάλα τώρα για τους τρανσπόρτες μέσα στο Λουβί. Να περάσει την μπάλα μέσα για τον Γκέο. Το Γιούροστε Πασκοράρι. Γεραμάνης, ο οποίος πέρασε ξανά στον αγωνιστικό χώρο με την έλεξη της περιόδου. Ο Λετούρος. Γεραμάνης, Τσιβλιάς, ξανά Γεραμάνης. Πολύ καλή η άμυνα ζώνης μέχρι στιγμής των Transporters. Την μπάλα τώρα θα πάει στο Σαρτόπουλο. Κακό, Τσιχλιάς ανανεώνει. Από το τελείωμα επίσης από κάτω Μαυρίδης. Μπροστά για τον Σκέο. Θα περάσει τον πρώτον αντίπαλο, έχει κλειστεί από δύο. Τώρα θα βγάλει την μπάλα στον Χερουβίν. Αυτός για τον Μαυρίδη. Και ο Ριβέρς, το στόπ εκεί από τον Κολοτούρο, τον διάβασε και στη βοήθεια. Αγγίος δεν θα σκοράρει, παρά την επιμονή του. Κατάφερε να φτάσει μέχρι το καλάθι. Στούπας μέσα η μπάλα για την Τσιχλιά. Στούπας απέναντι τώρα, Κολοτούρος. Για τον Γεραμάνη, Στούπας μέσα για τρεις. Ο οποίος έχει 9 πόντους με 0 στα 5 τρίποντα, 3 στα 5 τρίποντα. Σουτάρει με 60% ποσοστό έξω από τη γραμμή του τρυπόντου μέχρι στιγμής. Είναι ο καλύτερος, ακολουθεί ο Γκέος. Ο Χρήστος με 2 στα 4 και 50% ποσοστό, εννοείται. 1 στα 2. Αλλά εκτός την ομάδα των Transporters, τώρα θα γίνει η επαναφορά με τον Χερουβίμ, τον Γκέο. Ο γυρίζει, θέλει να βρει τον Γκέο, δύο παίχτες πάνω του. Κολοτούρος μπροστά, η μπάλα για τον Σούπα. Φεύγει προς τη μήνυ μπάλα, θα αστοχίσει. Τσιχλιάς ανανεώνει, είναι εκεί για να βοηθήσει και να στηρίξει. Ξαντόπουλος πρώτη προσποίηση, το σούτια 2 είναι άστοχο. Γκέος μπροστά για τον Γκέα τον Χρήστο. Πολύ ωραία τρίπλα πάνω στο Γεραμάνι, δεν θα περάσει όμως, καθώς βρήκε λίγο στο χέρι του αμυντικού, οπότε ό,τι πήγε να δημιουργήσει. Του φύγε, πολύ καλή η εκτραπάση του Γερούδη. Στη γωνία για τον Καραγκούνη, θα σκοράρει 38-28. Τσίχλιας για τον Γεραμάνη, πέντο διάδρομο μέχρι μέσα, θα πάρει το φάλα τον Γκίο πολύ σωστά και θα πάει στη γραμμή των γκολών.
για τον Αραγκούνη. Αυτός έξω, έξω, είναι μέσα. Δεν μπορούν να βάλουν την μπάλα στο Έχει περάσει όλο τον κόσμο. Ο Καραγκούνης θα δεχτεί το στόχο όμως λίγο πριν φτάσει στο καλάθι, καθώς δεν είχε άλλη δύναμη για να ανέβει. Η μπάλα είναι στη γωνία με τον Στούπα. Είναι απέναντι. Έξω στο Γεραμάνι, αυτή τη για τον Τσιχλιά, το Σουτιά 2 είναι άστοχο, μαζεύει πιο ψηλά από όλος ο Κολοτούρος. Καραφίμ, θα σταματήσει να ανέβουν οι υπόλοιποι συμπέκτες. Γκέος, μέσα για τον Μαυρίδη, αυτός έξω για τον Πλεξίδα, ξανά Γκέος. Προσπίση, θα πάρει το Σουτιά 2, κοντό. Εκεί είναι μόνο ο Τσιχλιάς για να μαζέψει και αφήνει για τον Γεραμάνι. Πέρασε από τους αριθμούς, θα πάρει το δεξί διάδρομο και θα φτάσει μέχρι το λεϊά. Πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο. Τελευταίος παίχτης στην άμυνα δεν υπήρξε για να βοηθήσει. 43-32. Σε κερουβίν θα στοχίσει από την άλλη πλευρά. Στουπάς για τον Τσίχλια. Γεραμάνης θα βγάλει στην γωνία, Κολοτούρος για 3, είναι άστοχος. Τσίχλιας μαζεύει, προστία, αστοχή και αυτός από κοντινή απόσταση. Και του Δήμ, μπροστά για τον Γκέο. Πάρει τις επαφές. Τα χέρια χαρακτηριστική κίνηση στην διαιτητή. Μπροστά η μπάλα τώρα στον Κολοτούρο. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Καραγκούνης, και του Δήμ. Γκέος, θα πάρει το σουτ για 3, δεν υπάρχει ισορροπία κανείς να βοηθήσει, εκεί είναι μόνο ο Κολοτούρος, άρχισε ο Μαυρίδης να πάρει να υποστηρίξει. Κολοτούρος, το σουτ για 3, είναι άστοχο από τον Γκέο, μετά την πάσα του Ξανθόπουλου. Πολύ ωραία η πάσα μέσα στον Μαυρίδη. Έξω για τον Γκέο. Ξανά Μαυρίδης έχει μείνει 4-3. Θα πετάξει το πεταχτάρι. Άστοχος. Γεραμάνης εκεί που είναι η μπάλα. Ξανθόπουλος. Θα πάρει και κάποιο φάλο εκεί οι διαιτητές. Και τώρα ο Γεραμάνης άχρηστα αυτή είναι αντιαθλητικό. Καθώς ο Γκέος έχει βγει την αντεπίθεση. Έκοψε τον ευνηδιασμό. Έχουμε time out, πάμε στην ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Γκέος στην πρώτη του βολή, είναι εύστοχη. Thank you.
Άντε τώρα να μην πείσουμε, πρέπει να κάνουμε κάτι στην κάμερα, να πείσουμε για να μην γραφτεί. Για τους Byron, με συγχωρείτε. Σουτ από τον Γεραμάνη, είναι άστοχο, επιθετικό rebound και καλάθι με δεύτερη προσπάθεια. Ο καθόμος είναι τους Byron, 45-33. Εγώ είπα πρώτη φορά. Άμα αν όχι, θα κάνουμε στα σύνορα. Λίγο φιλόδοξο. Για τον Γκέο, παίρνει το κεντρικό διάδρομο. Γεραμάν συγκροστήριση. Βλέψιμο, αλλά λίγο προς τη μη, το deflection. Βλέψιμο, τη μπάλα. Περιόδου, διαφορά είναι στους 10, 45-35. Ο Μασουγγέης, ο Λοκούρος, ο Τσαρχόπουλος, πολύ ωραία θα βρείτε Γεραμάνη, στο αναφορά, έξω μπάλα για τον Γκέο. Μπάλα στον Χρήστο, στην κορυφή, 5-4, Καραγκούνης, έχει πάθει στην πλαϊνή γραμμή και έχουν μείνει 2,2 για τους Byron. Η μπάλα θα πάει μπροστά, για 3 είναι άστοχος ο Ξαντόπουλος, ζητάει το πάλι, εκεί υπήρξε επαφή. 45-35 λοιπόν, σκορ τρίτης περίοδου. Πάμε στην ανάπαυλα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος. Έναρξη τέταρτης περίοδου. Byron έχουν την μπάλα στην επίθεση. Καλάθι κεφάλαιο από τον Κολοτούρο. Και τώρα χαιρούμε από την άλλη πλευρά. Μπάλα μέσα. Δύος. Καραγκούνι, ξανά υπάρχει το Βαρόπουλο πάνω.
Και θα σκοράρει 51-35. Και Ρουβίν μέσα η μπάλα στο ζωγραφιστό για τον Πλεξίδα. Σουτιά 3 από τον Θοδωρόπουλο, η μπάλα στο πίσω πάνω με τον Σουμαλό με έναν τραυματισμό. Τα δάχτυλά του πρέπει να είναι του Ιδιαίου στην προσπάθεια του να μαζέψει το rebound. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Συνεχεία στο παιχνίδι με το Γεω να δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Πολύ
ώρα έπασα του Κολοκύρου στον Γεραμάνη, το Σουκέφης όμως δεν είναι μέσα. Θεοδωρόπουλος από την άλλη πλευρά. Αυτή το στόπ εκεί που μπήκε είναι φάουλ. Βρήκε στο κεφάλι λένε. Από πίσω. Εγώ είδα την κίνηση του Κολοτούρου. Οι διαιτητές είναι από κοντά, προφανώς ήταν καλύτερα. Όπως και να έχει, η απόφαση έχει πάρθει και ο Θεοδωρόπουλος. Πρώτη βολή είναι μέσα. Μέσα και η δεύτερη, 51. 38. Ο Λατούρος με την μπάλα πάνω στην κορυφή για τον Τσίφλια. Αμάνης, μπάλα στον Στούπα που κινήθηκε πίσω από τη γραμμή της άμυνας. Κακό το σουτ, χρέωμα. Χρεώνονται με βήματα η ομάδα της των Transporters. Η επαναφορά είναι για την ομάδα Μπάιρον, Γραμάνης. Ξανθόπουλος για δύο άστοχος. Ο ίδιος ο Ξανθόπουλος υποφελείται από την καραμπόλα. Το σουτ του Στούπα άστοχο. Πλεξίδας μπροστά η μπάλα για τον Φιέο. Ένα εναντίον δύο. Αυτό εκεί ο ίδιος έπισε την κορυφά. Βλέπει την μπάλα ο Ξανθόπουλος. Θα κάνει φάουλ ο Γκίας. Δεν υπάρχει τίποτα. Λένε οι διαιτητές. Κολοτούρος απέναντι για τον Τσίπλια, ανεβαίνουν και οι υπόλοιποι. Και ο Ραμάνης τριπλάρι, Ποπίτα, άνθρωπος, Γκέος μαζεύει. Θα πάει μέσα και θα πάρει το φάουλ από τον Κολοτούρο. Η επαναφορά είναι από το πλάι. Λεξίδας με την μπάλα και τον δίνω. Υπάρχει φάουλ στο Ξανθόπουλο. Θα πάρει αγκαλιά τον αμυντικό του. Φάουλ νούμερο 5. Θα είναι 4, έχει αλλάξει ήδη με το σφύριγμα η γραμματεία το φάουλ. Άμεση ανταπόκριση. Τελικά είναι 5, πραγματικά λάθος της γραμματείας. Στις βολές ο Μαυρίδης, 51-37 το σκορ. 3.50 πριν την ολοκλήρωση. Σε τρεις Μπάιρον που ήταν μέσα στο ζωγραφιστό. Κολοτούρος Γραμμάνης και η Κουτσιλά. Τώρα θα δώσει την μπάλα στον Τσίγλια. Αυτός θα δώσει στην γωνία για τον Κολοτούρο. Πάρα πολύ ωραία πάσα για τον Τσίγλια. Ποιος θα χρεωθεί με βήματα, καταπληκτική η πάσα του Κολοτούρου, ό,τι πιο όμορφο έχω δει σήμερα στο ειδικά στο σημερινό παιχνίδι. Δυστυχώς δεν εξελίχθηκε, δεν μετατράπηκε σε καλάθι. Ρουβίμ. Θα σκοράρει ο Καραγκούνης από κάτω, 51-40. Έχει δρόμο το παιχνίδι ακόμα. Έχουν πέσει κάτω, ο διαιτητής δίνει τζάμπολ.
το βελάκι που δείχνει Transporters. Για τον Γκέο, αυτός για τον Ξανθόπουλο, δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχει άκυρο πείδημα στην αρχή. Το διεκτήσαμε σε 3 δευτερόλεπτα, έκανε την κίνηση ότι ο Ξανθόπουλος δεν έκανε άκυρο πείδημα, τώρα έπιασα τις κινήσεις του, γιατί ζητήσαμε αυτά ακριβώς οι αντίπαλοι. Καραγκούνι σουτάρει, Γκέος μαζεύει το επιθετικό rebound, σταμάτησε την τρίπλα σε κακό σημείο. Έβγαλε την μπάλα έξω για το Μαυρίδη, με λόμπα, κακό το σουτ, την μπάλα περνάει από όλους, Ξανθόπουλος. Τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Τσίχλιας, τώρα για να μάνει κύριε να πάρει την μπάλα, μπροστά η μπάλα για τον Ξανθόπουλο. Ο Τσίχλιας έβγαλε στον Κολοτούρα, αυτός δεν θα πάρει το σουτ, περιμένει, Ξανθόπουλος για τον Τσίχλια, θα χάσει το lay-up. Βιάζουμε την μπάλα, θα πάρει το σουτ για 3, είναι άστοχος, Ξανθόπουλος, 38 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει. Θεοδωρόπουλο, η μπάλα θα πάει απευθείας στα χέρια του Καραγκούνη. Λάθος εκτίμηση. Καραγκούνη τώρα θα περάσει στο κέντρο. Αφήνει την μπάλα κάτω ο Καραγκούνης. Και με αυτόν τον τρόπο θα τελειώσει το παιχνίδι. 51-40 τελικό σκορ. Μεγάλοι νικητές. Η ομάδα Bayern BC. Φίλες και φίλοι του Basket City, από όλους τους εργαστήρια για τον κόσμο του παιχνιδιού, να έχετε ένα καλό βράδυ.